από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεοφάνης. Ελάτε, κύριε Θεοφάνη. Το λιμάνι. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Θεοφάνης, λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω το επιμελητήριο για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω όλους εσάς που αντέξατε να μείνετε μέχρι αυτή την ώρα, έστω και αν έχουν αποχωρήσει πολιτική. Στο τέλος λέγονται τα καλύτερα. Γιατί δυστυχώς, καμιά φορά, και αυτό δεν είναι παράπονο, είναι παρατήρηση ουσίας, δεν μας ενδιαφέρει η ουσία, αλλά μας ενδιαφέρει η πολιτική αντιπαράθεση. Και αυτή πολλές φορές δεν οδηγεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Είχα σκοπό να κάνω μια παρουσίαση αντίστοιχη με τις συναδέλφους από τη Fraport. Θα αποφύγω να το κάνω για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί είμαστε αρκετά αργά. Και δεύτερο, γιατί τα σχέδιά μας, ως σχέδια, έχουν αρκετές φορές ανακοινωθεί και δημοσιοποιηθεί στην πόλη. Θα προσπαθήσω να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον, να εξηγήσω τι αξία μπορεί να έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα μιας μεγάλης εταιρείας όπως είναι η ΟΛΘΑΕ στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα και γιατί πρέπει να γίνει. Και δεύτερον, να δώσω δύο στοιχεία για το χρονισμό. Και θα μείνω εκεί. Δεν θα πω περισσότερα. Πρώτον, ποιες είναι οι υποχρεωτικές επενδύσεις και γιατί πρέπει να γίνουν. Και γιατί πρέπει να γίνουν γρήγορα. Εμείς έχουμε υπογράψει μια σύμβαση παραχώρησης και μια σύμβαση αγοροπολισίας μετοχών, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να εκτελέσουμε τις υποχρεωτικές επενδύσεις των 180 εκατομμυρίων ευρώ σε 7 χρόνια. Θα πάμε σε 4. Όχι γιατί είμαστε καλοί, γιατί το λιμάνι αυτό έχει χάσει πολλές ευκαιρίες από ένα λόγο. Όταν, ξέρετε, είχα την τύχη, την ατυχία να ξαναείμαι διευθύνων σύμβουλος όπως ξέρουν πολλοί, πολλά χρόνια πίσω. Έφυγα το 2002 για να πάω στον Πειραιά. Τότε υπήρχε εργολάβος για την επέκταση του Όπτου Προβλήτα. Εγκατεστημένος. Και ήρθα, με έφερε η τύχη, 16 χρόνια μετά και δεν είχε γίνει τίποτε. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι κάποιοι κακοί δεν το έκαναν και κάποιοι καλοί θα το κάνουν. Σημαίνει ότι το λιμάνι αυτή τη στιγμή είναι ένα λιμάνι τροφοδοτικό. Δηλαδή, ένα μεγάλο πλοίο που έρχεται από την Ανατολή πρέπει να μεταφορτώσει τα εμπορευματοκιβώτια σε κάποιο μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου, άντε στη Δαμιέτα, άντε στη Μάλτα, άντε στον Πειραιά, και με ένα μικρότερο πλοίο να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό από μόνο του είναι ένα συγκριτικό μειονέκτημα για ένα μεγάλο λιμάνι gateway, όπως λέμε και στην γλώσσα μας. Δηλαδή, για ένα μεγάλο λιμάνι κέντρο για μια ορισμένη περιοχή, διαμετακομιστικό. Αυτό, αν δεν ξεπεραστεί, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ό,τι και να κάνουμε σε επίπεδο μάρκετινγκ, δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα όπως θα είχε, για παράδειγμα, ένα επίπεδο μάρκετινγκ που παρουσίασε η συνάδελφος από τους Fraport πρωτήτερα. Γιατί όταν σου λείπει αυτή η βασική υποδομή, δεν μπορεί να έχεις mainline services. Δεν μπορεί να έχεις απευθείας γραμμές που θα έρχονται σε σένα. Άρα, πολλά άλλα λιμάνια που έχουν και αυτά τροφοδοτικές γραμμές θα μπορούν να βρίσκονται σε αντίστοιχη με σένα θέση. Για παράδειγμα, το λιμάνι της Ριέκα έχει αυτή τη στιγμή mainliner services, παρόλο ότι πηγαίνεις πολύ πιο μέσα στην Αδριατική. Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Το 95% της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων της φίλης γειτονικής χώρας πηγαίνει από τη Ριέκα. Αυτό, αν δεν ξεπεράσεις το πρόβλημα του να δεχθείς μεγάλα πλοία mainliner services, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσει ποτέ. Είναι ένας από τους όρους. Υπάρχουν και άλλοι όροι που θα τους πω αμέσως. Άρα, τα έργα των 180 εκατομμυρίων, που πρακτικά τι είναι? Να επεκταθεί το δυτικό κομμάτι του έκτου προβλήτα κατά 440 μέτρα σε ένα βάθος μείον 16,5. Ψάχνουμε μήπως μπορεί να γίνει και μείον 17, για να μας δώσει δυνατότητα να έρχονται 14-15.000 χωρητικότητας μονάδων εμπορευματοκιβωτίων πλοία, αυτά που λέμε New Panamax. Αν αυτό το έργο δεν γίνει και δεν γίνει γρήγορα, γι' αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσδοκούμε δεν θα έχει ποτέ επιτευχθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Έχει αξία αυτό το μεγάλο έργο, έχει spin-off effects που λέμε σε άπτεστη ελληνική, στην τοπική κοινωνία, βεβαίως έχει. Πρώτα απ' όλα, θα έχει τη δυνατότητα ένας σημαντικός αριθμός από μηχανικούς μέχρι απλούς εργαζόμενους να ειδικευτούν σε αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί έχω απέναντί μου το φίλο, πρόσφατο φίλο,
τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου. Το λέγαμε χθες, νομίζω, σε μια σύσκεψη που ήμασταν μαζί. Πολύ μεγάλη αξία να βρεθούν 10, 15, 20, 30 συνάδελφοι που να δουλέψουν σε ένα τέτοιο. Τυχαίνει να είμαι και εγώ πολιτικός μηχανικός, σε ένα τέτοιο έργο. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όλων των ειδών τα επαγγέλματα που συνδέονται με την κατασκευή θα έχουν ένα ρόλο εκεί. Και μάλιστα σε εξειδικευμένα, πολύ εξειδικευμένα έργα. Πρώτο. Δεύτερο ουσιώδες ζήτημα. Πλέον μπορεί κανείς να δει τη λογική του λιμανιού να συνδέεται με μια σειρά ενέργειες της εφοδιαστικής. Logistics. Παράδειγμα, το 2002 που έφυγα για να πάω στον Πειραιά, υπήρχε έστω υποτυπωδώς ένας σταθμός διαλογής εμπορευματοκιβωτίων, Container Freight Station. Σήμερα δεν υπάρχει. Ναι, μεν κάποιοι ιδιώτες λειτουργούν ad hoc κάποιες τέτοιες δραστηριότητες, αλλά ως συγκροτημένη ενότητα δεν υπάρχει. Και ξέρετε, η συγκρότηση μιας ενότητας δεν αποκλείει τη δραστηριότητα των ιδιωτών. Υπάρχει ένα πλασματικό δίπολο δημόσιο και ιδιωτικό. Για μένα είναι ψευτοδίλημα αυτό. Όταν ένα μοντέλο το οποίο λέει συγκεντρωτική αποκεντρωτική διαδικασία. Είναι αυτό που πάλι λέγαμε για τους μηχανικούς και τις άδειες. Το να φτιάξει ένα συγκροτημένο σταθμό logistics που θα υποστηρίζει τις λιμενικές λειτουργίες δεν σημαίνει ότι θα δουλεύουν ιδιώτες. Θα δουλεύουν ιδιώτες και πάρα πολύ. Γιατί και αυτή η ιδιωτική επιχείρηση είναι και εκείνες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεύτερο πράγμα. Τρίτο ουσιώδες πράγμα που έχει αξία από αυτή την υπόθεση είναι πώς προσεγγίζεις την πραγματική σου ενδοχώρα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει μια ανελαστική ενδοχώρα. Κινούμαστε με ανωδικούς ρυθμούς. Φέτος πρέπει να έχουμε μια αύξηση, από ό,τι βλέπω με βάση τα χθεσινά κοιτάγματα στα στοιχεία, της τάξης του 7-8% στα εμπορευματοκιβώτια. Αυτό σημαίνει θα πιάσουμε από τις 402.000 που ήμασταν πέρσι, 430-435, άντε 440.000. Η χωρητικότητά μας είναι μόλις 500.000. Ωραία. Άντε σε μια δεκαετία να έχουμε φτάσει σε 700. Φτάνει. Δεν φτάνει. Πρέπει να κερδίσεις την ενδοχώρα της Βαλκανικής. Και θα την κερδίσεις την ενδοχώρα της Βαλκανικής με δύο τρόπους. Πρώτο, βλέποντας τι ανάγκες έχουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν και γιατί πηγαίνουν κάπου αλλού, γιατί πάνε στο μπαρ, γιατί πάνε στη Ριέκα, γιατί πάνε στο Μπουργκάς ή στη Βάρνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι ανταγωνιστές μας έχουν λιμάνια σε αυτές τις δύο πόλεις. Αυτοί οι δύο που κατέβηκαν μαζί μας στο διαγωνισμό και έτυχε ο διαγωνισμός να έρθει στα χέρια μας, ο ένας έχει λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα και ο άλλος στην Αδριατική. Και αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει τη λογική να κλείσουν κάποιες περιοχές με συνέργειες από τη μεριά τους, εμπορικού χαρακτήρα. Αυτό, επειδή τυχαίνει η δική μας κοινοπραξία να μην έχει vested interest, ξεπερνιέται αυτή τη στιγμή. Αλλά τι πρέπει να γίνει? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να φτιαχτούν δομές στις γειτονικές χώρες ή να συνεργαστούμε με δομές στις γειτονικές χώρες που να εξασφαλίσουν τη διαμετακόμιση, την διατροπική μεταφορά που θα έλεγε και ο φίλος μου καθηγητής, ο Τέλης Αναγιώπουλος, που βλέπω στο ακροατήριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει δομές σιδηροδρομικών σταθμών, dry ports δηλαδή, τουλάχιστον στις τρεις γειτονικές χώρες. Στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Σερβία. Τουλάχιστον σε αυτές. Αυτό μαζί με μια εντελώς ουσιαστική αύξηση του ποσοστού της σιδηροδρομικής μεταφοράς στις χώρες αυτές θα αλλάξει το τοπίο. Θα κάνει αυτό που στη γλώσσα μας λέμε extended gates. Δηλαδή, αντί να έχεις την πόρτα του λιμανιού σου στη Θεσσαλονίκη, θα την έχεις στα Σκόπια, θα την έχεις στη Σόφια, θα την έχεις ενδεχομένως στο Βελιγράδι και ίσως και κάπου αλλού αργότερα. Αυτό λοιπόν συγκροτεί μια στρατηγική ολόκληρη. Χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό, βεβαίως. Χρειάζεται το κράτος να εξασφαλίσει δύο πράγματα. Πρώτο, να βοηθήσει ουσιαστικά ώστε να οριμάσουν οι υποχρεωτικές επενδύσεις και να ξεκινήσουν, να δημοπρατηθούν και να ξεκινήσουν τα έργα του συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε επιμέρους δυσκολίες, γιατί θέλω να με ψημυρίσω. Εμείς παρακολουθούμε μέρα-μέρα αυτή τη διαδικασία. Σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, είχα επιτροπή Task Force υποχρεωτικών επενδύσεων για να δω τι γίνεται. Γιατί αύριο έχω διοικητικό συμβούλιο και θέλω τους συναδέλφους μου στο διοικητικό συμβούλιο να τους έχω απόλυτα ενήμερους για το τι συμβαίνει. Το δεύτερο πράγμα που χρειάζεται είναι το κράτος να ανταποκριθεί σε όλα τα επίπεδά του στις υποχρεώσεις που αφορούν τις υποδομές δικτύων και τις συνδέσεις. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, για να είμαστε απλοί και πρακτικοί, την οδική και τη συνδρομική σύνδεση. Εμείς δεσμευόμαστε στο τέλος του 2022 να έχουμε τελειώσει τις υποχρεωτικές επενδύσεις.
Ελπίζω το κράτος να έχετε αποδειχθεί και αυτό, και στην ίδια είναι πολύ δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι το γιατί κουράτε το κεφάλι σας, αλλά εγώ οφείλω να το καταγράψω. Γιατί τι νόημα έχει να πας σε ένα μεγάλο βάθος λιμάνι που δέχεται ultra large container vessels, χωρίς να έχεις λύσει αυτό το στοιχειώδες πρόβλημα. Τρίτο, αντιμετωπίσαμε ένα σοβαρό ζήτημα και έχω τοποθετηθεί πολλές φορές σε αυτό, αλλά δεν είναι νόημα το πω απόψε, κακής κατάστασης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών. Εδώ έχουν στους 5,5 μήνες που είμαστε εκεί γίνει σημαντικά βήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρώτο, πήραμε μια γενναία απόφαση επιπλέον των 180 εκατομμυρίων που έχουμε υποχρέωση να δαπανίσουμε φέτος 27,8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε καινούριον εξοπλισμό, να επεκτείνουμε το χώρο στη Βασίας έτσι ώστε να δεχτούμε τα προσεξαγωγή εμπορευματοκιβώτια μέσα στον σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων, κάτι πολύ σημαντικό. Και τρίτο, να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να εξυγχρονίσουμε όλες τις υποδομές μας, ώστε να μην έχουμε ουσιαστικές βλάβες, οι οποίες μας δημιουργούν μια κατάσταση πραγματικά ασταθούς ισορροπίας. Έχουμε καταφέρει σε αυτούς τους 5,5 μήνες, χωρίς να έχουμε προλάβει να πάρουμε τον εξοπλισμό ακόμη, γιατί δυστυχώς αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο, να μειώσουμε δραστικά μάλλον να βελτιώσουμε δραστικά κάποια μεγέθη εξυπηρέτησης. Ο μέσος χρόνος παραμονής, για να μην αναφερθώ στην προηγούμενη χρονιά, που ήταν μια τραγική χρονιά από άποψη χρόνου αναμονής, ο μέσος χρόνος αναμονής το πρώτο τρίμηνο στο επαγγείρα των πλοίων, στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήταν 28,5 ώρες. Σήμερα είναι μόλις 11. Και αυτό μόνο με management, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή στον εξοπλισμό, πέρα από κάποιες στοχευμένες διαδικασίες συντηρήσεων. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Δεν έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Έχουμε κερδίσει μια πρώτη μικρή μάχη. Είμαστε διατεθειμένοι και εδώ δεν είναι ο φίλος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για να του πω ότι η τιμή στην οποία πουλήθηκε το λιμάνι, ανεξαρτήτως αυτή που προσφέραμε, ανεξαρτήτως της πολιτικής και ανεξαρτήτως των προηγούμενων πιθανών προσφορών, ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Δεν κάναμε χατήρι σε κανέναν. Απλώς και μόνο αυτή η υψηλή τιμή, PE, price per earnings, την οποία δώσαμε, αποδεικνύει κάτι. Ότι αυτό το λιμάνι έχει πολύ σημαντικές προοπτικές. Είμαστε εδώ κι εμείς πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε υποχρέωση απέναντι στους μετόχους μας, αλλά κι εσείς να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.